σπινί, το καρδοπόμπο σπώνει. Αφσταρνο πασόν παρχάρ, κονέψον συνέγκαλε. Κάνει τεν το έπιες, όταν το πρωτόγαλα. Άσα σιλοπάν θα πίνς, είσαι ευδάσταν θόγαλα. Άσα σιλοπάν θα πίνς, είσαι ευδάσταν θόγαλα. Το φεγγόνο μοιάζες. Μανούσα κιντούτου γιάν, θέλω σε σεμόντο γιάν. Κάνει τεν το έπιες, όταν το πρωτόγαλαν. Άσα σιλοπάν θα πίνς, τι σε φτάσταν θόγαλαν. Άσα σιλοπάν θα πίνς, τι σε φτάσταν θόγαλαν. Βασίλισσα, τα μαύλα τσεφιλέσαι. Εσκούντουλτσεν το παρχάρ κι όλεν το καράκαπαν. Κάνει τεν το έπιες, όταν το πρωτόγαλα. Άσα σιλοπάν θα πίνς, τι σε φτάσταν θόγαλα. Άσα σιλοπάν θα πίνς, τι σε φτάσταν θόγαλα. Κάνει τεν το έπιες, όταν το πρωτόγαλα. Άσα σιλοπάν θα πίνς, τι σε φτάσταν θόγαλα. Άσα σιλοπάν θα πίνς, τι σε φτάσταν θόγαλα. Πολύ καλημέρα από τη Βοστόνη σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα από τη Βοστόνη και καλησπέρα στην Αθήνα. Στους αγαπημένους μου φίλους, προσκεκλημένοι σήμερα στο Ράδιο Τραπεζούντα, τον αγαπητό Γιώργο Δημητριάδη, τον οποίο τον χαιρετώ και τον φιλώ. Και τον... Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιώργο. Πολύ. Σε βλέπω κιόλας. Πώς ήρθαν τα πράγματα τώρα απαδακά στην Ελλάδα να ελέπαμε στη Βοστόνη τον φίλο μας, ε. Χαιρετίσματα σε όλη τη Βοστόνη που έχω τις ωραιότερες αναμνήσεις από τις επισκέψεις μου εκεί. Την αμέριστη φιλοξενία που είχα από ανθρώπους σαν εσένα και τους φίλους σου και όλους τους πόντιους της Βοστόνης. Μετά από πολλά χρόνια τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Γιώργο, μας λείπεις. Πέρασαν 20 χρόνια από τότε, θα τα πούμε στην πορεία. Θέλω επίσης να καλωσορίσω τον καλό μου φίλο, τον Δημήτρη τον Κοσμίδη, ο οποίος θα μας παίξει λίγα σήμερα. Γεια σου, Γιάννη. Την καλησπέρα μας και την καλημέρα μας σε όλους τους ακροατές και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Και σε όλο τον κόσμο, όποιος... Σε όλο τον κόσμο, όπου μας ακούνε. Όπου μας ακούνε και μας βλέπουν. Λοιπόν, επειδή... Έχουμε και τεχνικά θέματα. Παιδιά, θα σας παρακαλέσω αν μπορέσετε λίγο πιο κοντά να έρθετε. Γιατί τώρα... Το είδα και εγώ. Τώρα θα το φτιάξω ένα λεπτό. Ναι, βλέπετε, μπήκε το χοντρό μου το κεφάλι μέσα και κάπως άλλαξαν τα πράγματα. Άφησα τα τάντο εξέρτ. Μια χαρά. Ωραία. Λίγη κατανόηση να έχουμε από τους φίλους μας. Εδώ δεν μπορέσαμε να βρούμε για να κάνουμε την κοινοποίηση, αλλά δεν πειράζει, θα την κάνουμε μετά. Γεια σου, Γιώργο, με την τεχνολογία σου. Ναι, ρε παιδάκι μου. Πώς φαινόμαστε τώρα? Καλύτερα. Όχι, πρέπει λίγο να έρθω καλύτερα, λίγο πιο. Ο Γιώργος λίγο να έρθει προς τεσένα. Έτσι,
Από εδώ έλα, ναι. Προς τα εδώ. Ναι. Ολίγον. Ω, σούπερ. Εκεί είσαστε. Λίγο, θα το κάνω και εγώ λίγο έτσι για το πίξιμο. Πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν. Νομίζω είμαστε εντάξει τώρα. Είμαστε εντάξει. Δημήτρη, λίγο ένταση δώσε, μη φοβάσαι για την ένταση. Αν έχουμε παραμόρφωση θα τα ακούσουμε. Το έχουμε, μια χαρά. Ωραία. Θέλω να πω ότι έχουμε καιρό κι εμείς εδώ στο ράδιο να κάνουμε ζωντανό πρόγραμμα και ειλικρινά είμαι πολύ χαρούμενος που σε έχω μπροστά μου, Γιώργο, και σε βλέπω. Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, Γιάννη. Ξέρεις πόσο πολύ σε εκτιμώ και σε αγαπώ, πέρα από την εκπομπή που κάνεις. Ξέρεις, έχουμε και μια ιδιαίτερη σχέση και εκτός εκπομπής, και όπως συναντιόμαστε είτε στην Ελλάδα είτε στη Βοστόνη, στην Αμερική γενικά. Εύχομαι να είσαι πάντα καλά και εσύ και η οικογένειά σου, και πάντα να γίνονται έτσι ωραίες οι εκπομπές σου. Και σε ευχαριστώ πολλές φορές με έχεις προβάλλει από την εκπομπή σου. Ένα ακόμα ευχαριστώ. Η τιμή είναι δική μου και ευχαρίστηση δική μου, Γιώργο, γιατί ένας λόγος που κάναμε το ράδιο είναι για να προβάλλουμε όλη την ποντιακή μουσική, όλοι αυτοί που προσφέρουν και έχουν προσφέρει και θα προσφέρουν ακόμα, και η δική σου η συνεισφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη, είτε το γνωρίζει ο κόσμος είτε δεν το γνωρίζει, όσοι δεν το γνωρίζουν θα το γνωρίσουν, γιατί έχεις μια μεγάλη πορεία. Και ό,τι μπορέσαμε. Ευχαριστώ. Δεν είναι μικρή η πορεία σου. Πορεία σου, από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον δισκογραφικά έκλεισε 30 χρόνια. Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό. 30 χρόνια με πολλές επιτυχίες, με πολλά γνωστά τραγούδια. Ελπίζω οι νέοι που ακούνε ποντιακά να γνωρίζουν ποιοι λένε αυτά τα τραγούδια που τραγουδάνε. Ποιοι τα είπανε πρώτα. Εγώ όμως ναι, θα τα αναλύσω αυτά και θα τα πω στην πορεία. Ο Γιώργος ο Δημητριάδης λοιπόν είναι σήμερα μαζί μας. Πριν από 20 χρόνια είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του εδώ στη Βοστόνη. Ήταν καλεσμένος από το Σύλλογο Ποντιακή Εστία αρκετές φορές. Και λίγο πριν από τα 20. Ήταν εκεί το 99 περίπου. Ναι, εκεί μέσα, πάνω κάτω. Και περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές μαζί. Μετά έγινε επίτιμος δημότης Βοστόνης, γιατί κάθε 3 μήνες κατακίνουν. Τώρα τελευταία έχεις ρίξει μαύρη πέτρα όμως και πρέπει να το αλλάξουμε. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Τα χρόνια πάει, δεν έχουν πάει. Μη θαρρύσω ότι είμαι σαν μόνα τότε. Εντάξει. Εντάξει, και θα προπατήσεις και θα έρθεις, με το αεροπλάνο θα έρθεις. Ναι ρε παιδί, μα τότε το αεροπλάνο, επειδή από το φόβο μου, ξέρεις, μέχρι τη Βοστόνη έπινα 15 ουίσκι. Γιατί είχα ένα πρόβλημα, ένα θέμα, και το έχω ακόμα με το αεροπλάνο. Θα πηδαβέντσα το, άλλο μίαν θα πηδαβέντσα το. Α, το ετσόκεψε, άφησα το. Ο Δημήτρης ο Κοσμίδης, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα, είναι ένα παιδί που τον βλέπουμε τώρα τελευταία στο διαδίκτυο πάρα πολύ. Εγώ τον γνώρισα μέσω από τον αδερφό του, τον Χρήστο τον Κοσμίδη, τον οποίο τον στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας. Έρχεται από μουσική οικογένεια, από καλλιτεχνική οικογένεια και ο Δημήτρης. Ο πατέρας του, ο Γιάννης ο Κοσμίδης, τον οποίο επίσης τον στέλνουμε χαιρετίσματα. Ασχολείται με το ποντιακό θέατρο, έχει γράψει πάρα πολλά θεατρικά, ασχολείται με το στίχο, προσφέρει πάρα πολύ και αυτός στην ποντιακή μουσική και στην ποντιακή ιδέα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ σήμερα που είσαι μαζί με τον Γιώργο. Είναι και ο άλλος αδερφός του, Ορφέας, μεγάλος καλλιτέχνης, φωτογράφος και ταουλτσής. Άρα πάει σόι το Βασίλειο, πάει δηλαδή. Ναι, σόι, έτσι. Εγώ ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Τα είπαμε τώρα μόνο μέσω του διαδικτύου μπορούμε να τα πούμε ακόμα. Τα είπαμε. Χαίρομαι που τα λέμε και κάπως και οι δυο μας τον τελευταίο καιρό. Η χαρά είναι δική μου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εθαρώ πολλά είπαμε για έναρξη. Ναι. Ο καλύτερος τρόπος να αρχίσουμε, πιστεύω, είναι
ένα τραγούδι από εσάς. Σας ακούμε και σας παρακολουθούμε με πολύ αγάπη. Το σημερινό που το ανέβασα. Μανά μη κλαις και μη πονείς και νούνεις για τεμένα. Η ξενίτια ετών μακρά δε φινές με και πένα. Η ξενίτια ετών μακρά δε φινές με και πένα. Πίνω κάποτε μεθό τ' αρνοπόμαρο θυμώ, στην καρδιά μου εχατώ, ατσαπθά ελεπατώ. Στην καρδιά μου εχατώ, ατσαπθά ελεπατώ. Τι ξενίτιας η παρά με ζουργάζαν εμένα. Άγε το ψωμί να τσεν πικρών με δεκρέ ζουμωμένων. Και το ψωμί να τσεν πικρών με δεκρέ ζουμωμένων. Την παρά αναθέμα πέγγε με και σα μακρά, ράκιν πίνω και μεθώ, τη μάνα μάρω θυμώ, τη μάνα μάρω θυμώ, ράκιν πίνω και μεθώ. Τα στρατά στα βρυσία κυπλίνε. Τη ξενίτιας τα στρατά στα βρυσία κυπλίνε. Πλίνα τα ξενίτε με τα δάκρυα ντοξίνε. Πλίνα τα ξενίτε με τα δάκρυα ντοξίνε. Πίνω κάποτε μεθό, ράκιν πίνω και μεθό, ράκιν πίνω και μεθό, τη μάνα μάρω θυμώ, τη μάνα μάρω θυμώ, ράκιν πίνω και μεθό. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Δημήτρη, πες μου πώς γνωρίστηκες με τον Γιώργο, αν διάβασα κάπου καλά,
συνεργάζεστε περίπου 10 χρόνια. Ναι. Πάμε για τον 11ο χρόνο. Πάμε για τον 11ο. Να καταστήσετε. Να είσαι καλά. Πες μας λίγο, Δημήτρη, πώς γνωρίστηκες με τον Γιώργο και πώς προέκυψε η συνεργασία σας. Με τον Γιώργο γνωρίστηκα πριν πολλά χρόνια. Πριν ξεκινήσω να παίζω λίρα, πηγαίναμε... Ήμουνα μικρός βέβαια τότε, εντάξει, δεν... δηλαδή, σαν παιδί με θυμάται ο Γιώργος, ξέρω εγώ, και εγώ όσο ήμουν παιδί, πηγαίναμε στο Ποντιακό Κέντρο, ναι, με την οικογένειά μου, στη Ρωμανία που είχε, και στη Λεμόνα μετά. Και τον γνώριζα, ας πούμε. Μετά, όταν ξεκίνησα να παίζω λίρα, γύρω στα 17-18, έτυχε και έπαιξα σε ένα τραπέζι με κάποιους φίλους, μαζευτήκαμε. Ήταν και ο Σταύρος Σαββίδης από τη Βέρεια, θυμάμαι εκείνη την ημέρα, ο τραγουδιστής. Και γνώρισα τον Γιώργο, βασικά έπαιξα πρώτη φορά στο Γιώργο και με άκουσε. Από εκεί και πέρα, μετά από κάποιες μέρες, με πήρε τηλέφωνο για να συνεργαστούμε. Άρα έτσι. Έτσι απλά δηλαδή. Ναι, ναι. Δεν είχαμε παίξει, είχαμε παίξει μία φορά πριν. Μία φορά δεν είναι και απλά, για να συνεργαστείς με κάποιον, πιστεύω η εκατέρωθεν συνεργασία πρέπει να έχει ένα δέσιμο. Να αρέσει στον τραγουδιστή ο λιράρης, στο λιράριο τραγουδιστής, και έπεται η συνέχεια. Και μετά μέσα από μία συνεργασία, γιατί με τις συνεργασίες έρχεται και εμπειρία και για τον τραγουδιστή και για τον λιράρη, προέκυψε όλο αυτό. Και αν θέλει ο Θεός και έχουμε υγεία, θα προκύψουν και άλλα πράγματα. Μακάρι, Γιώργο. Εμείς σας παρακολουθούμε με όλες τις συνεργασίες, με τα βίντεο έχουμε, τουλάχιστον δεν είμαστε εκεί για να σας καμαρώσουμε από κοντά, αλλά μέσω της τεχνολογίας μπορούμε να δούμε και βραδιές και τα τραγούδια που προβάλλετε, και είναι ένα από τα θετικά της τεχνολογίας αυτό η προβολή. Γιώργο, πάνω σε αυτό το θέμα δεν θέλω να πεις πάρα πολλά, θέλω να μας πεις με λίγα λόγια, σε γενικές γραμμές, πώς βλέπεις σήμερα το Ποντιακό τραγούδι, σε ποια κατεύθυνση πάει, είσαι ευχαριστημένος με την πορεία? Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να κάνω κριτικές οι οποίες έχουν σχέση με το ξέρω τα τάπα ποντιακά είναι και εκείνε. Εγώ βλέπω μία πραγματικά μεγάλη έξαρση στα ποντιακά μουσικά τεκτόμενα. Και αυτό με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο, διότι εγώ μόθεν όχι μόνο η Ελλάδα, όλον ο κόσμος όπου είναι πόντι, ξεφυτρώσαν οι λιράριδες πυροβόλα. Εμείς οι παλαιοί λιράριδες πρέπει αυτό να το δούμε σοβαρά, διότι έτσι ακριβώς μπορεί να έχει συνεχιστεί η παράδοση, γιατί βλέπω εγώ τώρα νεαρό κόσμο, που νέους καλλιτέχνες που έχουν γυρίσει στην παράδοση. Λοιπόν, θα μου πεις ότι η παράδοση είναι κάτι, η παράδοση είναι αυτό που παίρνω από τον προηγούμενο και τον πάω στον επόμενο. Έτσι δημιουργείται η παράδοση. Αλλά δεν ξεχνώ και τις ρίζες μου. Και σήμερα η ποντιακή νεολαία που ασχολείται με την ποντιακή μουσική έχει ψαχτεί πολύ με τα παραδοσιακά τραγούδια των προγόνων μας, ακόμα και των προπαππούδων μας. Βλέπω λοιπόν μια πάρα πολύ καλή πορεία. Επιστρέφοντας πάλι στο θέμα της τεχνολογίας, για μένα να σας πω ότι όταν μεγάλωνα εγώ και ήθελα να βρω παλιές ηχογραφήσεις, να ακούσω αυτό το ηχόχρωμα, να μάθω να παίζω, να τραγουδάω, ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα, ναι, έτσι και για όλη τη γενιά μου. Αλλά τώρα τελευταία πιο εύκολα υπάρχει αυτή η αναζήτηση, η πρόσβαση στις παλιές ηχογραφήσεις, και το ζητάει ο κόσμος.
Το ζητάει. Υπάρχουν παιδιά που ψάχνονται, όπως λες Γιώργο, και ψάχνουν παλιές ηχογραφήσεις. Μα ακόμα και εμείς που είμαστε μέσα στο... μέσα σε αυτό το παιχνίδι που λέγεται ποντιακή μουσική, διότι η αλήθεια είναι ότι είναι και σαν ένα επάγγελμα για μας, είναι σαν βιοποριστικό επάγγελμα. Ίσως το δεύτερο, ίσως το πρώτο. Μην ξεχνάμε ότι εγώ κάνω και μια άλλη δουλειά. Λοιπόν, ακόμα κι εγώ μου αρέσει ακούσματα που τα είχα ακούσει από μικρός να τα ξανακούσω. Και τα ψαχουλεύω και τα βρίσκω. Και τα ακούω. Και με πολύ ευχαρίστηση βέβαια. Ίσως επειδή Γιώργο, όταν τα είχαμε ακούσει πριν από χρόνια, είχαμε άλλη αντίληψη, και τώρα όσο μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε... Ξέρεις γιατί είχαμε άλλη αντίληψη? Γιατί εγώ θεωρώ τη δική μου τη γενιά, όλους αυτούς οι οποίοι είναι, ας πούμε, η γενιά μου, η μουσική, γύρω-γύρω από την ηλικία μου, ή λίγο μικρότερη ή λίγο μεγαλύτερη, εμείς ήμασταν πολύ τυχεροί, γιατί τα ιερά τέρατα της ποντιακής μουσικής τα ζήσαμε από κοντά. Εγώ ειδικά είμαι υπερτυχερός. Φαντάσου, κοιμήθηκα αγκαλιά με τον Γόγο, τον Πατριάρχη. Ζούσα από το πρωί μέχρι το βράδυ επί 10 χρόνια, 11 με τον Χρύσαθο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το 1982 μέχρι το 1994. Ο Χρύσαθος έμενε Κρήτονο 6 πίσω από το Κάραβελ και εγώ έμενα στο Παγκράτη. Λοιπόν, το πρωί ώρα 9 έπρεπε να είμαι εκεί, να πιούμε μαζί καφέ. Ξέρεις τι ώρα χωρίζαμε? 5 το πρωί την άλλη μέρα. Αυτό συνέβαινε επί 11 χρόνια. Καταλαβαίνεις από εκεί τι έχω αρπάξει, τι έχω πάρει? Κατάλαβες? Δεν μιλάω τώρα για τον μεγάλο μου αγαπημένο που σήμερα του έκανα και μια ανάρτηση. Για τον Γιωργούλη τον Κουγιουμτζίδη. Τα λόγια είναι περιτά. Ναι, έτσι. Αυτό είναι 2000. Και ήταν έτοιμο στα σκαριά και ένα ακόμα, το οποίο δυστυχώς δεν προλάβαμε. Έφυγε. Λυπάμαι που το ακούω αυτό και δεν το ήξερα. Αλλά τουλάχιστον πρόλαβες και έκανες μια δουλειά μαζί με τον μέγιστο Γιωργούλη. Και είσαι από τους λίγους, Γιώργο, ο οποίος είχε αυτή την τιμή να αφήσει μια παρακαταθήκη στις νεότερες γενιές μαζί με τον Γιώργο του Κουγιουμτζίδη. Δεν έχει, κοίταξε, δεν είναι μόνο ότι έκανα μια δουλειά, ζούσα μαζί του. Δηλαδή, την περίοδο που έμενα επάνω στην Πτολεμαΐδα, γιατί μετά κατέβηκα στην Αθήνα, αν περνούσα 2-3 μέρες και δεν τον έβλεπα, αισθανόμουν μια κάτι... ένα άδειο που λέμε. Ή ερχόταν στην Πτολεμαΐδα ή πήγαινα στο σπίτι του πάνω εκεί στη Νεάπολη, στο, πώς λέγεται, Κόκορας, κάπως έτσι, στις Σικές επάνω. Στην Αθήνα ερχόταν φυσικά, ο μόνος λόγος ήμουν εγώ, γιατί εγώ όταν έπαιρνα τηλέφωνο κατέβα. Τέτοια σχέση. Όπως και με τον γιο του τον Ανδρέα. Είχες και μια ιδιαίτερη σχέση. Και έχω, τι, όχι έχω. Όχι είχα, έχω και θα έχω. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός και άξιος συνεχιστής του πατέρα του. Να παίξουμε ένα τραγούδι ή όσα τραγούδια θέλετε. Σας ακούμε. Λοιπόν, τώρα ξέρεις, θα παίξουμε. Πριν από λίγες ημέρες, επειδή σου είπα ότι κι εγώ ψάχνω να βρω, να ακούσω διάφορα ακούσματα, τι βρήκα? Βρήκα τον πρώτο δίσκο του Κωστάκη του Καραπανογιωτίδη, το οποίο αν θυμάσαι ή αν το ξέρεις, γιατί μπορεί είσαι και μικρούλης. Το έκανε το 1976 περίπου με τον Γιώτη τον Κοσμίδη, τον Πιλίτσο που λέγαμε. Λοιπόν... Ίνας Μανώνε αυτό... γένεσαι. Δεν θα πω αυτό όμως. Να πούμε. Θα το πούμε μετά αυτό. Εκεί ο Γιώτης χαϊδεύει τη λύρα. Δηλαδή, να κάνω μία μεταφορική έννοια και να με συγχωρήσει ο κόσμος. Ερωτοτροπή με τη λύρα. Ο Γιώτης και ο Καραπαναγιωτίδης είναι μία φωνή, ας πούμε αμιξάριστη,
αλλά πεντακάθαρη, τη ξενιτέα ο γάμων. Σιρηνεύχομαι, μανά, άχος 10 χρόνια κι ατώρα θα παντρεύχομαι λίγα αναήντα πόνια κι ατώρα θα παντρεύχομαι λίγα αναήντα πόνια. Χωρίς τη μάνα και τον κύρπα ως είναι εκκλησία. Χωρίς την μάνα και τον κύρπα ως είναι εκκλησία. Καλά δε βρέθαν πέντε φίλ και δι ήγνε με νευσία. Καλά δε βρέθαν πέντε φίλ και δι ήγνε με νευσία. Κανείς που δεν κεβρίεται κι ακούω τραγωδία. Σι ξενιτέα την χαρά κλαίει και επονή καρδία. Σι ξενιτέα την χαρά κλαίει και επονή καρδία. Και εσύ μαρέντζε εμένα γιάρ, και εσύ μαρέντζε εμένα γιάρ. Αχ, είδες μαρέντα τα μαράντα, και εσύ μαρέντζε εμένα γιάρ, και εσύ μαρέντζε εμένα γιάρ. Thank you.
Ματσά στομα το πα μου καλά να μην τερούνε γιαλάρ, καλά να μην τερούνε γιαλάρ. Αχωσενόντεσαι, λεπνέσαι, εσυνόντεσαι, λεπνέσαι, άμα χαμογελούνε γιαρ, άμα χαμογελούνε γιαρ. Μπράβο Γιώργο, μπράβο Δημήτρη. Μπράβο στο Λινάρι. Να είστε καλά. Στο Λιάρι και στο τραγουδιστή. Χαίρομαι πάρα πολύ, Γιώργο, όταν ακούω παλιά τραγούδια, τα οποία είναι ξεχασμένα, όπως αυτό το πρώτο που είπες, το οποίο δεν το γνωρίζει ο κόσμος, όταν ξαναβγαίνουν και τα τραγουδάνε αυτά τα παλιά, χαίρομαι πάρα πολύ όταν το βλέπω αυτό, γιατί... εγώ προσωπικά με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Αυτά με τράβηξαν για να αγαπήσω τα ποντιακά και πιστεύω έχουν αρκετά από αυτά τα τραγούδια, όχι όλα φυσικά, αλλά πάρα πολλά από αυτά τα τραγούδια, ξεχασμένα διαμάντια τα λέω εγώ, πρέπει να τα ακούει και να τα μαθαίνει ο κόσμος. Γιατί... Εσύ τα γνωρίζεις πολύ καλά, γιατί δεν χρειάζεται να το πω, εγώ το γνωρίζει ο κόσμος και ίσως αυτοί οι ακροατές που σε ακούνε τόσα χρόνια, ότι είσαι εξαιρετικός μουσικός, είσαι εξαιρετικός τραγουδιστής. Αυτό είναι μια άποψη Δημητριάδης από εκείνα τα χρόνια. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Για να ασχολείσαι όμως με τη μουσική και το τραγούδι, πρέπει να ακούς συνεχώς, το είπες και εσύ πριν. Πρέπει να ακούς παλιά που άκουγες όταν ήσουν πριν από 20-30 χρόνια, να τα ξανακούς, και αυτά όλα είναι τραγούδια διαμάντια. Όπως και πάρα πολλά από τα δικά σου είναι τραγούδια διαμάντια, και χαίρομαι όταν ακούω καλλιτέχνες να τα τραγουδάνε και να τα παίζουν. Πιστεύω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι τιμή και για μας. Σίγουρα είναι τιμή και για σας. Σίγουρα είναι τιμή. Και τι να πω, ποιο τραγούδι να πω δικό σου που το λατρεύω και δυστυχώς δεν ακούγεται. Είναι τόσα πολλά τραγούδια δικά σου που αγαπάω. Ένα που έρχεται στο νου και μάλιστα προχθές όταν μιλούσαμε το Δημήτρη και ετοιμάζαμε αυτό το διαφημιστικό για το live που κάνουμε σήμερα, εκείνη τη στιγμή που μιλούσα με τον Δημήτρη, που μιλούσα μαζί σου, Δημήτρη, ένας φίλος μου από την Καστοριά, ο οποίος κάνει και ραδιόφωνο, ο Νίκος ο Μαυρίδης, και τον το χαιρετώ, με στέλνει μήνυμα και με λέει: «Ρε εσύ, Γιάννη, η καρδία πονεμένων, γεραλήν φαρμακωμένων, το έχεις? Το ψάχνω παντού», λέει, «και δεν μπορώ να το βρω». Και ευτυχώς να είναι καλά η τεχνολογία, με ένα κλικ του το στέλνω. Ναι, του το στέλνω. Και λέω, τι ωραίο τραγούδι αυτό και τόσα ακόμα που δεν ακούγονται. Αλλά πιστεύω ότι όλα θα βγουν στη φορά ξανά κάποια στιγμή. Και αυτό ήταν, ξέρεις, η καρδία πονεμένων ήταν ένα κλικ στο μυαλό μου. Η μουσική την έκανα εγώ και τους στίχους τους έγραψε ο Μαυρίδης μαζί, ο Γιώργος μαζί με τον Κώστα τον Κωνσταντινίδη από το Καριοχώρι της Πτολεμαΐδος. Ο Μαυρίδης, ο Γιώργος φυσικά είναι εδώ στην Αθήνα, είναι δίπλα μας, δηλαδή όταν λέμε δίπλα μας από εδώ μπορεί να είναι 100 μέτρα. Ναι, ναι. Εδώ μένει. Ο Μαυρίδης έγραψε τεράστιες επιτυχίες, όπως λέμε,
στο Θεόν 7 ο Τάμα, που το γράψαμε το 1990. Μετέπειτα το γράψανε και πάρα πολύ. Αυτό και αν είναι εξαιρετική τιμή. Μουσική φυσικά, ο αδιαφυσβήτητα κορυφαίος Κυριάκος Παπαδόπουλος. Να χαιρετήσω όλους αυτούς που ανέφερες. Τον Γιώργο τον Μαυρίδη, τον Κώστα τον Κωνσταντινίδη, τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο. Και με τους τρεις, Γιώργο, η πορεία σου, η δισκογραφική, έχουν υπογράψει αυτή το όνομά τους. Θέλω να μου πεις έτσι λίγο για τον καθένα από αυτούς, αν μπορείς έτσι στα γρήγορα. Δεν ήταν, ήταν και ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης, ο οποίος Γιάννης Μιχαηλίδης είναι ένας άνθρωπος, πώς λέμε, είναι πάντα πίσω από τις χαμηλών αυτών, ταπεινός, αλλά και αυτός έγραψε μουσικά ναι. Τριαντάφυλλα της Στράτας, Ασυψή με μια λαλία, Εκοιμέθαν το χωρίον, Βγαίνω ήλιον το πρωί και ο Φέγγον κρύφκεται, Μιχαηλίδης. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος έγραψε το Τάμα, έγραψε έναν άσπρο Περιστέρ, το είπαμε το 96, ο Ευτοχών ο άνθρωπον. Το οποίο το έκανε και μετά και σε λαϊκή μορφή. Ναι, με τον Κουρκούλη. Αρχινέστε το χορό. Αρχινέστε το χορόν. Πολλά τραγούδια κάναμε. Λοιπόν. Εδώ είναι το 1990. Τραγωδό και αρωθυμός. Εγώ παίζω λυραδό. Είναι ο πρώτος ο δίσκος αυτός, Γιώργο. Ναι, δεν το έχω εγώ αυτό. Εσύ δεν το έχεις, εγώ το έχω όμως. Αυτό είναι ο ευτυχώς. Οπότε θα είσαι το μουσικό μουσείο μας. Μετά συνεχίζουμε. Εδώ είναι Τριαντάφυλλα της Στράτας, το 92. Να πούμε και για συνεργάτες, να πούμε για Γιώργο Ατματζίδη. Ναι, εδώ, Γιώργος Ατματζίδης. Πυροβολάρχης. Ξέρεις πώς τον αποκαλώ εγώ. Κουφοντίνα. Αυτή είναι η πρώτη σου δίσκη, μετά... Όχι, έχουμε και πριν. Έχουμε και πριν. Για πες, για το πριν δεν το έχω. Έχουμε δύο κασέτες που γίνανε και μετά CD. Με τον Ανδρέα το Κουγιουμτζίδη, 1987. Ναι. Μετά έχω άλλες δύο κασέτες που εκεί είμαι λιράρης με τον Κώστα τον Καραπαναγιωτίδη. Ναι, τα ξέχασα. Άλλο ένα δίσκο με τον Γιάννη τον Καραπαναγιωτίδη. Μετά κάναμε ένα δίσκο με τον Γιωργούλη τον Κουγιουμτζίδη το 2000. Το 2003 κάναμε πάλι ζωντανή ηχογράφηση με τον Ατματζίδη. Στάσου ρε φίλε, τρέχεις. Ένα-ένα θα τα βγάλουμε για να τα δει ο κόσμος. Και το ΑΕΡΤΣ. Τα έχει όλα ο Γιάννης. Εκεί είναι η εκκλησία του χωριού μου. Ο Άγιος Γιώργος Αναράκης είναι νεόκτιστη. Τώρα φυσικά και το είχα αφιερώσει εκεί. Δηλαδή μια προσφορά. Λοιπόν... Στο οποίο χωριό έχω επισκεφτεί. Πήγα να δω το φίλο μου το Δήμο. Τώρα η εκκλησία είναι. Ποιον Δήμο? Το Μιλόπουλο. Αυτός που ήσουν το... Δικατζίδικο. Το περίπτερο. Ο Δήμος. Ναι. Ο Μαυρογιαννίδης. Δεν θυμάμαι το επίθετό του, αλλά... Ένα παιδί γεμάτος. Ναι. Ο οποίος ξέρεις εκεί στο χωριό, αυτός τώρα γράφει και ποίηματα, γράφει και για την παράδοση του χωριού, έχει ψαχτεί πάρα πολύ. Μπράβο, έτσι, είναι... Πώς και έτσι με το Δήμο, πώς έτσι... Όταν έτυχε και γνώρισα τη γυναίκα μου και μιλούσαμε, εκείνο το διάστημα γνώρισα και το Δήμο. Τι λες? Και μιλούσαμε και είπαμε με τη γυναίκα μου ότι θα πάμε να το γνωρίσουμε. Και έτσι έτυχε και πήγαμε στο χωριό. Ξέρεις, τα σπίτια μας στο χωριό ήταν κολλητά. Κολλητά ήμασταν. Η μάνα του Γεωργία, ο πατέρας του Αλέξης, ο αδερφός του Φώτης, πολύ. Σε αυτό το δίσκο, Γιώργο, παίζεις και τραγουδάει ο Ζόρας. Για πες μας λίγο για τον Ζόρα, τον Μελισανίδη. Δεν παίζω εγώ. Παίζει ο Ανδρέας ο Κουγιουμτζίδης. Λάθος μου. Παίζει ο Ανδρέας ο Κουγιουμτζίδης.
Παίζει δύο τραγούδια ο Ανδρέας, ένα είναι το Φέτος που το λέω εγώ και το άλλο ο Ζόρας. Με τον Ζόρα τι να πω, είχα μια, και με αυτόν είχα μια ιδιαίτερη επαφή. Ο Λιμερής και ο Λονικτής που λέμε, μάλλον όχι τη νύχτα πήγαινε και κοιμόταν λίγο νωρίς. Αλλά το πρωί στις 7 η ώρα ερχόταν και με ξυπνούσε. Είχα μια απίστευτη σχέση μαζί του. Και όταν ήταν να γράψω αυτό το δίσκο, του λέω σαφήνω, του λέω, γιατί διατηρούσα και ένα κατάστημα εδώ στον Κορυδαλό, σαν καφέ Ουζερή. Του λέω πάω να γράψω ένα τραγούδι. Τι τραγούδι μου λέει, θα κάνω ένα δίσκο, του λέω. Να πω κι εγώ ένα τραγούδι μου λέει. Λέω πώς θα πεις εσύ, ξέρεις. Πώς ρε, δεν ξέρω μου λέει. Και το κάναμε έτσι και ήρθε ο Ανδρέας ο Κουγιουμτζίδης από τη Θεσσαλονίκη και τα παίξαμε και επέμεινε να το. Έτσι. Γιατί έκανα ένα λάθος εγώ, τον έβαλα μέσα στο στούντιο στο... και έπαιζε λίρα και νόμιζα ότι τον γράφω να πούμε και τελικά αυτό που λέω δεν είναι και σωστό, αλλά δυστυχώς δεν τα κράτησα. Δυστυχώς δεν τα κράτησα. Είχα βρει μια φωτογραφία του κάπου, κάποιος είχε ανεβάσει, Γιώργο, δεν θυμάμαι αν ήσουν εσύ, αν ήταν κάποιος άλλος. Έπαιζε λίρα για τον πρίγκιπα ή για τη βασίλισσα. Αυτό δεν το ξέρω. Πάντως του άρεσε πολύ η λίρα, γογόπληκτος, σε βαθμό κακουργήματος, αλλά είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με όλους τους καλλιτέχνες λιράριδες της δικής μου εποχής, με τον Μωυσή, με τον Άλφα, με τον Β, πήγαινε τους έβρισκε και μόνος του. Ο Ζιώρας πήγαινε 6 μήνες, δηλαδή σχεδόν ήταν πάνω στην Παναγία Σουμελά που είχε το οίκημα, αυτό το οποίο το έκανε και δωρεά στην Παναγία και έμενε εκεί. Αλλά από εκεί ήταν ορμητήριο αυτό και ξεχνόταν στον κάμπο, Βέρεια, Έδεσα, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, παντού, δεν μπορούσα να τον... Και έκανα πολλές περιοδίες και μαζί του έτσι, για να περνάμε καλά. Πιστεύω ένα βιβλίο ολόκληρο μπορείς να γράψεις, Γιώργο, για τις εμπειρίες σου. Μας έχεις αναφέρει από Γόγο Χρύσανθο, από Γιωργούλη Κουγιουμτζίδη, από άτομα σαν... Κοίταξε, δεν μπορώ να γράψω, διότι εντάξει, αλλά μπορώ να τα αφηγηθώ και να τα γράψει κάποιος άλλος, μάλλον εσύ, και μετά μπορείς να κάνεις ένα... Πάντως αυτά που θα πω είναι πράγματα τα οποία τα έχω ζήσει. Αλλά θα ήταν καλό να τα μάθουν και οι νεότεροι, αυτοί οι οποίοι πραγματικά τους αρέσει να ασχολούνται με τα ποντιακά και σήμερα και πριν. Άρα δεσμευόμαστε στην συνεργασία αυτή για το προσεχώς μέλλον. Μόλις θα έρθεις στην Ελλάδα να ξέρεις ότι είμαι στη διάθεσή σου. Το μόνο πράγμα που θα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι άμα έρθεις και πας σε ξενοδοχείο δεν θα μιλήσουμε καθόλου. Αυτό μου το είπε ένας φίλος που δεν υπάρχει πια και τον ξέρεις ποιος είναι. Ο φίλος μας ο Στίβης Μπεσιρίδης. Ναι. Όταν είχε έρθει στην Ελλάδα τότε με τα παιδιά του, μου είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πως είχε κλείσει ξενοδοχείο και ετοιμάστηκε να πάει και τον είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι η φιλοξενία δεν μπορεί να είναι μονομερής ή μονοπλευρή. Εγώ είχα τη μεγάλη τύχη στη Βοστόνη να μείνω σε σπίτια, να φάω σε σπίτια, να κοιμηθώ σε σπίτια, να πάω στην ανάγκη μου σε σπίτια. Αυτά λοιπόν, όποιος τα αγνοεί, πώς λέγεται, αγνώμων. Ασκέν. Είναι λοιπόν ποτέ να έρθει κάποιος στην Ελλάδα που έχω πάει σπίτι και πάει στο ξενοδοχείο. Α, το κίνεται. Πάντως, στη Βοστόνη, Γιώργο, ήρθες μόνος σου. Τώρα, στα γρήγορα έτσι θα πω, για να μάθει και ο κόσμος, πριν από 20 και χρόνια, κοντά στα 25, ποιους φιλοξενούσαμε εδώ στη Βοστόνη. Μαζί με σένα, έτσι. Ήρθες μόνος σου. Ήρθες με τον Στάθη Νικολαίδη. Με τον Ακριτήδη τον Χρήστο. Με τον Ακριτήδη τον Χρήστο. Με τον Πάπη του Κιμανετζίδη. Έκανα 9 ταξίδια στη Βοστόνη.
σε διάστημα 5 ετών. Και πιστεύω, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, πιστεύω ότι όλες τις εμφανίσεις σου τις έχω ηχογραφημένες. Και κάποια στιγμή... Πω, τι μου λες. Κάποια στιγμή θα ανεβούνε για να τα ακούσει ο κόσμος. Θυμάμαι φανταστικές στιγμές, πολύ γέλιο. Ναι, ναι. Πολύ γέλιο, περνούσαμε πάρα πολύ καλά. Και ελπίζω να τα ξαναζήσουμε αυτά κάποια στιγμή. Εγώ τώρα θα έλεγα ένα ανέκδοτο, όχι ανέκδοτο, μία πραγματικότητα που έχω ζήσει εκεί στη Βοστόνη. Στη Βοστόνη έχω μείνει σε πάρα πολλά σπίτια. Έχω μείνει στο Αμυρά, έχω μείνει στο σχορεμένο τον Στάθη τον Πανιτσίδη και στην γυναίκα του τη φορά στο σπίτι, στο Στίβ, σε σένα ήρθαμε, θυμάσαι που είχαμε έρθει, με ποιο να ήμουν όμως, που ήρθαμε, έμεινε κάπου εκεί όξο από τη Βοστόνη, ήταν κανένα μισά ώρα, μπορεί και τρία τέταρτα. Εκεί έτσι, κάπως έτσι, για να κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι, Γιώργο, δεν θυμάμαι. Πώς ήρθα. Πώς δεν θυμάσαι. Και... Έχουμε και κάποια ηλικία κι εμείς, μην νομίζω ότι είμαστε κι εμείς... Ξέρεις τώρα, θα πω μία περίπτωση η οποία μου έχει μείνει στο μυαλό να... Και ας με συγχωρήσει ο φίλος μου Αμυράς αν ακούει τώρα, νομίζω ότι είναι στο χωριό. Ίσως να ακούνε κάποιοι άλλοι που το γνωρίζουν φίλοι του. Αφού ξενυχτήσαμε με τη Λύρα εκεί στην Εστία, ο Αμυράς όταν έπινε μπύρες ξεχνιόταν, μπορεί να πίνει και ένα κυβότιο. Σηκωθήκαμε να πάμε να κοιμηθούμε. Καθοδόν προς το σπίτι του εκεί ήταν μια αλυσίδα σπίτια, να πούμε έτσι, σαν εργατικές κατοικίες, θυμάμαι, κάτι έτσι ήτανε. Και σε μία πόρτα έμπαινε στο διαμέρισμά του. Στρίβει δεξιά για να μπει στην πόρτα, του λέω, Αμυρά, κάνεις λάθος, του λέω. Όχι, λέει, δεν κάνω. Του λέω, κι άλλο και σε το σπίτι. Εγώ εξαίρονται φτάω. Χτυπάει το κουδούνι, λέω, κλειδί, ακέις. Εσύ μη καλατσεύσαι. Ανάμνον. Αυτός χτυπούσε το κουδούνι της μητέρας του, με την οποία είχε να μιλήσει και πολλά χρόνια. Ήτανε δηλαδή, αλλά ξέρεις, και να, πόσα χρόνια και να έχεις να μιλήσεις, με τη μάνα οι δεσμοί δεν κόβονται, είναι άρρητη η δεσμή αυτή. Τέλος πάντων, χτυπάει το κουδούνι, από ακούγεται η φωνή της μητέρας του. Ποιοσεν, άνοιξον, λέτε. Δου θέλτσα οίκον ώραν, άνοιξον είπασε. Ανοίγει, βγώνουμε να πάω στο σπίτι στο διαμέρισμα της μάνας του, καθόμαστε, λέει με παίξον. Παίζω. Η μάνα του έφερε λικέρ, βερμούτ και μπιτφούρ, πεντεφούρ δηλαδή που λέμε, να με κεράσει. Λέει, ατάντο είναι, λέει. Μετά τα θα τη γλιτώσεις. Κοίταξε όμως, η γυναίκα ήταν μαθημένη από τα μουχαπέτια από την περίοδο που ζούσε ο σύζυγός της, πηγαίνει πάλι μέσα και με φέρνει 50 δολάρια και μου τα βάζει στο λαιμό. Εγώ έπαιζα λίρα. Και τι λέει αυτός, μοναχόν ένα έγκυες. Μόνο ένα έβαλες. Τέλος πάντων, και λέει το δύστιχο. Και εκεί τρελάθηκα. Ήχ, μάνα, μάνα, χα είναι ένα μάνα πολλά κακέσα. Άσο πολλά την κακία σου, επέμπνες μαναχέσα. Με κούφανε ο Αμυράς. Λοιπόν, ήταν μία από τις στιγμές οι οποίες, ξέρεις, έχουν μία αντιφατικότητα, αλλά ριζώνονται και στο μυαλό σου. Και κάθε φορά που το συναντώ στην Ελλάδα μου το λέω. Κομαγκενές παλές, λέει. Εγώ λέω. Πάμε παρακάτω. Φαντάζομαι πόσες τέτοιες στιγμές έχεις να θυμάσαι, Γιώργο. Ναι, είναι πολλές. Και στα τόσα μέρη που έχεις ταξιδέψει. Βέβαια. Κοίταξε, τα ταξίδια μου στην Αμερική και στον Καναδά είναι πάνω από 20 φορές. Τώρα με θύμισες κάτι. Καταρχήν να πω ότι
Ο Δημήτρης νομίζω ανέφερε την, τη Ρωμανία πριν όταν συζητούσαμε. Ναι. Το 1999 βρέθηκα στην Αθήνα και είχα βαφτίσει το γιο μου στο Άγιο Νεκτάριο, στην Αίγινα, και το γλέντι το κάναμε μετά στη Ρωμανία. Ρε γάμο, αυτό να μου διαφύγει, αυτό δεν είναι, το θεωρώ προσβολή στον εαυτό μου να το ξεχάσω αυτό. Ρε, όχι, όχι, εντάξει, τώρα μιλάμε και θυμόμαστε πολλά και διάφορα, Γιώργο, δεν υπάρχει παρεξήγηση. Θυμάμαι, κάναμε τη βάφτιση εκεί, ήσουν εσύ φυσικά, ήταν ο πολύ αγαπημένος μου Θανάσης Τσολερίδης, τον οποίο το στέλνω χαιρετίσματα. Και ήτανε... Σε αγαπάει και αυτός πάρα πολύ, ξέρεις. Αν θυμάμαι πολύ καλά, πριν από 3-4 χρόνια σου κάναμε μια αφιέρωση, ένα τραγούδι του Τακαϊμού στη Ξενιτίας, γιατί μ' είχε φάει το κεφάλι, για το Γιάννη, για το Γιάννη, για το... Εντάξει, εντάξει. Ναι, 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 το θυμάμαι και το έχω ανεβάσει και θα μείνει για πάντα. Ήταν ο Θανάσης και ήτανε και ο λατρεμένος μου ο Νίκος ο Τσιμαχίδης. Θεός χωρέστον. Θεός χωρέστον. Τον οποίο τον θυμάμαι, τον το γνώρισα και το έχω πει αυτό. Για μένα ήταν σαν να γνώριζα τον Elvis Presley. Γιατί όταν μεγάλωσα τα δισκάκια του τα είχαμε στο σπίτι και τον άκουγα. Και μετά από τόσα χρόνια πήγα και τον άκουσα. Ήτανε, δεν ξέρω, τα είχα, θυμόμουν τα παιδικά μου χρόνια, ένιωθα ένα δέος. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, όταν σηκώθηκα να τραγουδήσω μαζί σου, Γιώργο, αυτός με κοιτούσε και κάπως δεν το περίμενε. Σου λέει, τώρα ποιος είναι αυτός και τραγουδάει, σηκώθηκε και τραγουδάει. Και με λέει ο αδερφός μου, την ώρα που τραγουδούσα, πιάνει τον αδερφό μου, ήταν εκεί μαζί μας, και λέει, τι ωραία, λέει, που τραγουδάει, λέει, αυτό το παιδί. Και τον λέει ο αδερφός μου, τα δισκάκια σου, λέει, τα έχει λιώσει, λέει. Τα έχει λιώσει, λέει. Και τα ξέρει όλα απ' έξω. Και λέει, με κοίταξε, λέει, ο άνθρωπος, λέει, με μια απορία, σαν να μην πίστευε. Yeah. Ήταν μοναδική στιγμή για μένα αυτό. Ήτανε μεγάλη στιγμή. Ήτανε μορφή, ο Τσιμαχίδης, ήτανε μορφή. Έχει παίξει σημαντικό ρόλο και στη δισκογραφία. Σου είπα ότι μόλις θα έρθεις στην Ελλάδα, θα αφιερώσεις 2-3 ημέρες, εγώ θα μιλάω και εσύ θα γράφεις. Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι, Γιώργο. Ότι? Ότι θα έχουμε μια σχέση όπως είχες με τον Χρύσανθο. Κάπως έτσι θα γίνει, ναι. Κάπως έτσι. Και εκεί θα κανήντανε. Ξέρεις, ο Χρύσανθος βάφτισε το γιο μου, το Λάζαρο, και ξέρεις πώς έγινε. Όχι. Ήμασταν στη Μεσοποταμία, στην Καστοριά, και τραγουδούσαμε, τώρα σου μιλάω, 1984, και όταν γυρίσαμε στο σπίτι τα ξημερώματα, ξαπλώσαμε να κοιμηθούμε, αλλά η γυναίκα μου κατά τις 6 το πρωί μου λέει, εγώ θα πάω να γεννήσω. Και λέει, πέρα, ο Χρύσανθος κοιμόταν, όταν σηκώθηκε 11 η ώρα, μία ώρα μετά γέννησε η γυναίκα μου, λέει, πες τη Χαρούλα να μου κάνει ένα καφέ. Α, τώρα λέω, η Χαρούλα, λέω, 7 ημωρών. Τι! Και πήγε το ασήμωσε και έτσι βάφτισε το Λάζαρο, έτσι έτυχε. Πάμε να πούμε κανένα τραγούδι! Θα πείτε ένα τραγούδι, θα πείτε... Για, πες εσύ, πες εσύ, Γιάννη. Αυτό το τραγούδι θα το πείτε, η καρδία μου αγαπημένων. Θα το πούμε. Θα το πείτε. Θα πείτε πολλά, δεν θα σας διακόψω, γιατί ο κόσμος θέλει να ακούσει εσάς, όχι τη συζήτηση. Ναι, η συζήτηση, κοίταξε, και η συζήτηση μερικές φορές είναι καλή. Εννοείται. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ακούνε. Μέσα από τις συζητήσεις μαθαίνεις και διάφορα πράγματα. Οπότε θα πούμε μερικά τραγούδια πριν το «Η καρδία πονεμένο», που θα έχουν σχέση με το Cars. Ή ο ρυθμός θα είναι σαν καρσλίδικος, αυτό που λέμε το βαλσάκι. Σας παρακολουθούμε. Έχει σχέση και λίγο με ποντιακή ιστορία για την Αντωνία Ρίτσα. Thank you.
πολέμων εσκαλώσε ασωλέτη Καύκαση. Ο πολέμων εσκαλώσε ασωλέτη Καύκαση. Κι ας απουλώ πάτη Μανάση, το εμάν θα λειφτάσει. Κι ας απουλώ πάτη Μανάση, το εμάν θα λειφτάσει. Και να δα ακούς κλάψιματα, εκεί μη ρολόγιας, αχ σοκάρς και σωσάρικα μης βαρκισμάτα λάλιας, και σοκάρς και σωσάρικα μης βαρκισμάτα λάλιας. Ωχ και να πυλωροφδίε τα ζει, αραπάδα σκοσέψτε. Και να πυλωροφε και διε τα ζει, αραπάδα σκοσέψτε. Αχ μη κλαίτε και μη θλιφκούστην, τα σπαθία ζωσέστε. Και μη κλαίτε και μη θλιφκούστην, τα σπαθιά ζωσέστε. Και να δα ακούς κλαψίματα, εκεί μη ρολόγιας. Αχ σοκάρς και σωσάρικα μης βαρκιμάτα λαλιάς. Και σοκάρς και σωσάρικα μης βαρκισμάτα λαλιάς. Ωχ και να αφήνω για σας ρασιόπα αγρομήλα και μωρέ, και να αφήνω για σας ρασιόπα αγρομήλα και μωρέ. Ωχ σικεράσοντας το γυαλόν σύρισμε τα παπορέ, και εσύ κεράσουντας το γυαλό σύρισμε τα παπορέ. Αχ βουνά μη πρασίνιζετε και μη χλωροφόρατε, και να σύστα παρχαροπούλα αλωμή και λαϊδάτε, και να σύστα παρχαροπούλα αλωμή και λαϊδάτε. Η καρδιά μου πονεμένον γεραλήν φαρμακωμένο, η καρδιά μου πονεμένον γεραλήν φαρμακωμέ. Μη γελάτε με παιδεία το μεθόσα καφενεία, μη γελάτε με παιδεία το μεθόσα καφενεία. Κάρνω που με έχασε εγώ κι όλο πίνω και μεθώ. Κάρνω που με έχασε εγώ κι όλο πίνω και μεθώ. Ας ονοματώ και βγάλω του ματέας πως να ανασπάλω. Ας ονοματώ και βγάλω του ματέας πως να ανασπάλω. Thank you.
Φέρτε με ρακί να πίνω, θέλω απόψη για να μεθύνω. Δώστε με ρακί να σπίνω, θέλω απόψη για να μεθύνω. Τα ποκάλια θα τσακώνω, για τα τενεγό πληρώνω. Τα ποκάλια θα τσακώνω, για τα τενεγό πληρώνω. Κορυψίκα απ' τον τόπο το πατής. Λιθαρνα έτσι ακούτε, λιθαρπολύμνα έτσι ακούτε. Ένα σαν εκεί του παλικάρ, ψικαμνά σαν εκεί του παλικάρ. Με τεσένα που κομπούτε, με τεσέ οι αυροί που κομπούτε. Πέλεψαν και κοιμάται, πέλεψε πουλί και κοιμάται. Άι και με τέσσε πουλί που κουρπατεί και με τέσσε ψυχά που κουρπατεί. Συχαμόνι παϊχάτε, συχαμόνι πουλί παϊχάτε. Ένα κορτσό πολλά αγάπω και λένε το Μαρία. Ένα κορτσό πολλά αγάπω και λένε το Μαρία. Η μάνα θέκει βήμα του γιατί και έχω δουλεία. Η μάνα θέκει βήμα του γιατί και έχω δουλεία. Γιατί και έχω δουλεία. Γιατί και έχω δουλεία. Η Μαρίτσα ασυμβέρια κι εγώ ασακαϊλάρια. Μαρίτσα ασυμβέρια κι εγώ ασακαϊλάρια. Δε πήκασενε Μαρίτσα τερίς με γιάννια γιάννια. Δε πήκασενε Μαρίτσα τερίς με γιάννια γιάννια. Τερίς με γιάννια γιάννια. Τερί. Μπράβο, παιδεία. Μπράβο. Να σε καλά, Γιάννη. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που ανταποκριθήκατε σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα πέρασε. Ξέρω ότι έχετε και άλλες υποχρεώσεις. Θέλω όμως να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Δεν πρόλαβα να πω όλα αυτά που ήθελα να συζητήσω μαζί σας. Γιώργο, εμείς επειδή έχουμε και ένα παρελθόν, μια φιλία μεγάλη, μια το ένα, μια το άλλο. Η οποία θα παραμείνει και θα συνεχιστεί. Εννοείται και το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Για να κελέπωσε εγώ τώρα από δέκα όπως είμαι το... Άστα. Πού ήταν. Ναι. Στην τουαλέτα είσαι. Αδάει. Λέω, στα ολιών. Έχουμε και πολλά κουμπία να πατούμε. Νιώθω άσχημα λίγο γιατί ήθελα να μιλήσω και πιο πολύ με τον Δημήτρη, αλλά δεν είχα την ευκαιρία. Ευελπιστώ κάποια στιγμή. Εμείς τώρα ανυπομονούμε πότε θα μας ξαναφωνάξεις. Θα το ξανακάνουμε
Όποτε θέλεις, είμαστε στη διάθεσή σου, εννοείται. Κοιτάξτε, προσέξτε τι λέτε δημόσια, γιατί... Όχι, μπορούμε να το κάνουμε serial, Γιάννη, δηλαδή κάθε Σαββάτο, ξέρεις, να βγαίνουμε το επόμενο επεισόδιο, το επόμενο, και θα έχει και suspense. Άρα, εμάς χαρά. Ραντεβού σε μια εβδομάδα, έτσι. Ατόπα είναι, όχι, γιατί θα λείπω εγώ. Ο Δημήτρης θα είναι εδώ και εγώ θα είμαι στη Μακεδονία, γιατί θα πάω κι εγώ να... Δηλαδή, να μην κάνω τις διακοπές μου. Όλοι πάνε στη Μύκονο, εγώ να μην πάω στη δικιά μου τη Μύκονο. Αναράχει Πτολεμαίδος. Να πας, Γιώργο, για να περάσεις και φανταστικά. Θα περάσει, δεν το συζητώ. Ξέρω πως αναμένε με από τι είναι. Εγώ παθαίνω να λέπατσα. Πόσα χρόνια έχεις στην Αθήνα, Γιώργο? Σαν τραγουδιστής είμαι από το 1981. Και ξέρεις, είναι λίγο... Εγώ πιο πολύ γνωστός είμαι στην Αθήνα παρά στη Μακεδονία, ξέρεις. Ας είμαι από την Πτολεμαϊδα. Γιατί η καριέρα μου άρχισε σχεδόν και τελείωσε στην Αθήνα. Δηλαδή, όταν λέω τελείωσε, επειδή έχω και μια ηλικία, φαντάζω από το 1975, έχουμε 2021. Του 81 κατέβηκα στην Αθήνα. Εντάξει. Τώρα το που τραγούδιζα και τι έκανα τα ξέρεις νομίζω. Θα τα πεις την άλλη φορά στο άλλο επεισόδιο. Αφήσουμε τον κόσμο σε αγωνία. Άρα για τότε θα κανονίσουμε για το επόμενο επεισόδιο, να μην πούμε ότι τελειώσαμε εδώ, τελειώσαμε για σήμερα. Έτσι. Να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι να είσαι γερός για να καμαράνεις και να χαίρεσαι τα παιδιά σου, την οικογένειά σου. Και επίσης, να ξέρεις ότι μέσα από την καρδιά μου το λέω, εύχομαι καλή αντάμωση να έχουμε εδώ, στην Ελλάδα. Θα γίνει και αυτό. Πρώτα ο Θεός υγεία να έχουμε. Έτσι. Θέλω να έρθω να δω εσένα, Γιώργο, και όλους τους φίλους που έχω κάνει στην Αθήνα. Είναι εσύ μια ανέλα και μπήκε, εγώ ξέρω τα αυτά, με συγχωρεύεις. Έμορφα. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε όλη τη Βοστόνη, σε όλη την Αμερική, όπου υπάρχουν Έλληνες, Πόντι και μη. Στον Καναδά και παντού. Πού ξέρεις, Πόντι υπάρχουν παντού. Στη Λατινική Αμερική υπάρχουν παντού. Υπάρχουν στο Βανκούβερ που είχα πάει πριν από το 1994, πότε έπαιζε, το 1993. Στο Βανκούβερ, τον Καναδά το έχω γυρίσει όλα εντελώς. Μόνο δεν πήγα στους εκεί, στους Εσκιμώους. Γιατί λέω, αν πάω εκεί μπορεί να κρατούν μερικές και μετά. Ο Κώστας, ο Καραπαναγιωτίδης, να είναι καλά και τον χαιρετούμε, μου έχει ενημερώσει για τις συναυλίες σας στον Καναδά. Τις γνωρίζω πολύ καλά. Ναι, κάναμε δύο περιοδίες με τον Κώστα στον Καναδά. Η μία κράτησε 37 ημέρες. Επίε να ευγώνει ψήτη τη Γεωργιάδη Θεός χορός τον τη Φίλιππα με το κλαρίνο. Πότε ακλώσκουμε στην Ελλάδα να πάω λίγο τη Γιαννούλα. Πότε. Κάποτε το λέμε αύριο το ταξιδεύουμε για Ελλάδα. Τρακ, χτυπάει και το τηλέφωνο, είναι η γυναίκα του. Έλα γαρί, εσύ είσαι. Λοιπόν, άκουσον καλά, αύριο ανυπερθέτως κατηβαίνουμε στην Ελλάδα και εσύ είπα να είσαι έτοιμη μέσα να εφτάς ό,τι και πήκες όλη τη ζωή σου. Γιώρικα, θα μιλήσουμε και Δημήτρη, Γιώρικα και Δημήτρη, θα μιλήσουμε για το επόμενο επεισόδιο, αφού με βάλετε όλα στα φυτίλια. Θα γίνει σαν το αυτό, σαν τη δυναστεία ή το άλλο, πώς λέγεται το... Τα φιλαράκια, ρε. Τις άγριες αλλά μέλης. Μαζί την Τζένιφερ. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Χαιρετίσματα σε όλους. Πολλά γεια σας σε όλους. Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ για αυτή την ωραία εμπειρία και την ώρα που πέρασα μαζί σου, Γιαννάκη. Σε φιλώ. Και εγώ σε φιλώ, Γιώργο. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλη η διαδικασία, τα τεχνικά όλα, εκτός από τη φανταστική λύρα που μας έπαιξες, να πω ότι από εκεί όλα τα τεχνικά και τα λοιπά, όλα τα ανέλαβες εσύ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την επόμενη πιστεύω θα είναι και καλύτερα. Την επόμενη. Yeah, την... Α, το...
Μακάρι. Να είσαι καλά, μας για τα χαιρετήματά μας. Να περάσετε και τέλεια απόψε, ξέρω ότι θα πάτε κάπου να παίξετε. Απ' έξω από το μαγαζί να υπάρχει γραμμή να περιμένει να σας ακούσει. Το εύχομαι. Να, δεν χωράνε πολύ, 962 άτομα, δηλαδή 30. Να είσαι καλά, Γιάννη. Σας φιλώ, ευχαριστώ και όλους τους φίλους που άκουγαν. Yeah, yeah. Πήραμε πάρα πολλά μηνύματα από όλο τον κόσμο. Θα τα διαβάσετε μετά. Τους φιλώ όλους, τους ευχαριστώ πολύ και εσάς πιο πολύ. Γεια σας, παιδεία. Γεια, γεια.